Γεια σας φίλοι μου, γεια σας φίλες φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ακασάκιδες, ακασίτσες, εσείς που είστε του fan club μου, λοιπόν καλώς ήρθατε, βέβαια έτσι είναι, τι να κάνουμε, έχουμε και fan club. Λοιπόν, αν είσαι καινούριος, έχεις έρθει λοιπόν στο ακάς κανάλι, ακάς ταρό, στο οποίο ασχολιόμαστε με αριθμολογία, αστρολογία και ανάλυση ταρό και θα βρεις φυσικά εννοείται στο κανάλι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρηξίματα και πράγματα. Διάλεξε μια κάρτα, πυθαγόρειες αριθμολογίες, προβλέψεις, αναλύσεις, πολύ παράξενα ρηξίματα, αιγυπτιακά και φυσικά και τσιγκάνικα. Μπες, σκάλισέ το και θα δεις πολύ ωραία πράγματα. Να μην ξεχάσω όμως να πω ότι υπάρχει και το site μου, μπορείς να βρεις 5, για όλους εσάς 5 δωρεάν υπηρεσίες και κυρίως υπάρχει αυτό το οποίο σας αρέσει πάρα πολύ, 3 κάρτες, πρόβλεψη δωρεάν 3 καρτών, το οποίο χτυπάει γύρω στα 19.000 hits μέχρι στιγμής που έχει μεγάλη επιτυχία και το άλλο που σας αρέσει πάρα πολύ, online μαντίο. Νούμερο 1 στην Ελλάδα με 15.000 hits περίπου. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μοναδικό, είναι ιδιαίτερο και φυσικά οι απαντήσεις είναι σοβαρές, είναι στιβαρές οι χρησμοί, διότι προέρχονται από αριθμολογία, αστρολογία, κρυστάλλους, συμβολισμούς κτλ. Πάμε όμως στο θέμα μας τώρα, να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αποκαλυπτικό επαναστατικό ρήξιμο, λέγεται του υδροχώου. Θα σας εξηγήσω τι είναι όμως. Να πούμε όμως 2-3 πραγματάκια. Είναι ο υδροχώος ή η υδροχώος. Και τα δύο είναι σωστά. Η πρώτη αποτύπωση ήταν στο συμβολισμό, στη μυθολογία, όταν ο Δίας λοιπόν αγάπησε πάρα πολύ αυτόν τον νεαρό, το Γανιμίδη, και του έδωσε την ευθύνη να ρίχνει κρασί στα ποτήρια των θεών του Ολύμπου. Εδώ τώρα λοιπόν είναι σε μια άλλη βέβαια αποτύπωση, είναι ο υδροχώος, υπηρετεί την ανθρωπότητα ρίχνοντας το είδωρ της γνώσης στον κόσμο και φυσικά εννοείται ότι ο Γανιμίδης, και θα το εξηγήσουμε, προσφέρει και υπηρετεί τους θεούς και προσφέρει νέκταρ και αμβροσία και κατά κάποια άλλη άποψη σύμφωνα με τη μυθολογία και κρασί κιόλας. Εδώ όμως πρέπει να δούμε λίγο κάποια πράγματα και θα σας το εξηγήσω. Είναι και η υδροχώος. Είναι και το θηλυκό, είναι και το αρσενικό, είναι και το θηλυκό. Διότι ο υδροχώος έχει μία διπλή φύση. Θα την εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Πάμε όμως να δούμε το Γανιμίδη. Γιατί η Γανιμίδης, γιατί αυτός συνδυάστηκε και με το ζώδιο του υδροχώου. Ο Γανιμίδης λοιπόν, αν το δούμε το όνομα, είναι μία σύνθετη λέξη. Είναι γάνιμε και μίδομε. Ξέρω μπορεί κάποιοι να γελάσετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το γάνιμε σημαίνει λαμπρίνω, είμαι χαρούμενος. Το μίδομε σημαίνει σχεδιάζω. Έχω στο νου μου κάποια πράγματα, επιλύω κάποια πράγματα και έχει να κάνει λοιπόν εδώ δύο τη διπλή υπόσταση. Όλα τα ζώδια του αέρα έχουν μία διπλή υπόσταση. Δηλαδή, να σας το εξηγήσω λίγο. Διπλή υπόσταση εννοούμε. Εδώ το σύμβολο είναι 2. Για τους διδύμους είναι όρθιο και για τους ζυγούς είναι μία ζυγαριά. Στην ουσία, για τους υδροχώους, αυτό το οποίο σημαίνει αυτή η διπλή αποτύπωση είναι η νόηση, η λειτουργία του εγκεφάλου δηλαδή και της βαθύτητας της σκέψης και φυσικά εννοείται και στη λειτουργία της καρδιάς. Πού όμως, στο ένστικτο, στην εσωτερική εγκεφαλική λειτουργία της καρδιάς. Όπως σας το λέω, η καρδιά έχει δικό της εγκέφαλο. Έχουμε φυσικά το μυαλό μας, το οποίο επεξεργάζεται, είναι οι σκέψεις, όμως και η καρδιά έχει το δικό της εγκέφαλο. Έρχεται λοιπόν αυτή η, αν θέλετε, ο συμβολισμός, που σημαίνει ότι με το νερό, να φέρω και τις δύο αποτυπώσεις, με το νερό ξεδιψάνε οι ψυχές γενικότερα. Το βαθύτερο βέβαια νόημα είναι ότι η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι, ξεδιψάνε οι ψυχές τους μέσα από το κρασί, μέσα από τον ίνο. Διότι ο ίνος θεωρείται και για τους ανθρώπους αλλά και για τους θεούς το μέσο κατά τον οποίο η καρδιά εφραίνεται. Και αυτό είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό για τους αρχαίους όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, να δώσουμε μία άλλη αποτύπωση και να δούμε το εξής. Γιατί έχουμε εδώ πέρα, αν παρατηρήσετε, γιατί έχουμε μία διπλή σαν κεραυνός, ένα διπλό σύμβολο. Είναι δύο κυματιστές γραμμές. Υπάρχει μία διτότητα. Αυτό λοιπόν, αφού καταλάβαμε λίγο για το Γανιμίδη τι συμβαίνει και βέβαια εδώ αντιπροσωπεύει και τη θεά Ήρα. Γιατί μετά αλλάχτηκε, γιατί μάλλον στους πρωταρχικούς, στη μυθολογία, η υπεύθυνη για να ρίχνει κρασί στους θεούς ήταν η Ήρα.
και μετά έγινε ο Γανιμίδης. Παρ' όλα αυτά όμως, στα ταρό επικράτησε το αστέρι, επικράτησε η θεά Ήρα. Εδώ πέρα είναι μια αποτύπωση της θεάς Ήρα, λοιπόν. Λοιπόν, και επικράτησε διαμέσου των αιώνων. Όμως, γιατί έχουμε αυτή τη διπλή, αυτό εδώ πέρα το διπλό συμβολάκι, τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο κυματισμός? Πρώτα απ' όλα σημαίνει κίνηση. Πρώτα σημαίνει ενέργεια. Κίνηση της ενέργειας. Τα δύο ρεύματα είναι το ένα ρεύμα προς την καρδιά και το άλλο προς το νου. Η βαθύτητα του νου. Αυτό συνδυάζεται λοιπόν ότι στον υδροχό είναι η οπτική, είναι η στάση ζωής γενικότερα των ανθρώπων και γενικότερα όλων των ζωδίων, όλων των ανθρώπων κτλ. Όμως έχει να κάνει εδώ με το εξωτερικό, με το εσωτερικό ρεύμα, έχει να κάνει με τον 11ο οίκο και έχει να κάνει και με το αντίστοιχο εδώ πέρα 5ο οίκο ή αλλιώς οίκο και του Λέοντα. Είναι η πολικότητα, είναι η καρμικότητα. Ο υδροχός έχει καρμικότητα στο Λέοντα και ο Λέοντας έχει καρμικότητα στον υδροχό. Ο υδροχός θέλει να εκφραστεί μέσα από το Λέοντα και ο Λέοντας θέλει να εκφραστεί μέσα από τον υδροχό. Αν είστε ζώδιο, υδροχός ή οροσκόπο, γιατί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αυτά τα δύο και θα έλεγα και μεσουράνημα, και έχετε σχέση ή φίλους ή εραστές ή οτιδήποτε ή γνωστούς γνωστές κτλ. Ή σχέση εν πάση περιπτώσει που αντίστοιχα οι άνθρωποι αυτοί είναι στο Λέοντα, δηλαδή εσείς είστε υδροχός και ο άλλος άνθρωπος είναι Λέοντας ή το αντίθετο Λέοντας με υδροχό, τότε σημαίνει ότι υπάρχει μία ισχυρή καρμικότητα. Υπάρχει μία τέτοια κατανόηση. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ πάρα πολύ, σημαίνει όμως ότι υπάρχει μια πολύ εσωτερική ένωση. Να πούμε όμως 2-3 πράγματα, ας το αφήσω εδώ και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, για να σας εξηγήσω λίγο για τους υδροχούς κάποια έτσι λίγο χαρακτηριστικά. Είναι μη συμβατικοί, το έχουμε πει, είναι επαναστάτες, είναι από τα πιο δύσκολα του ζωδιακού κύκλου και για να τον καταλάβουν και για να καταλάβουν τη βαθύτητα σκέψης, για να καταλάβουν πού πηγαίνει αυτή η ενέργεια, προς τα πού πηγαίνει και επίσης πολλές φορές δείχνουν σαν να υπάρχει ένα διπλό πρόσωπο. Προσέξτε, δεν είναι υποκρισία, δεν είναι διπροπροσωπία όπως όπως πολλές φορές πιστεύουμε, όπως λέμε και για τους διδύμους, όχι. Είναι η φύση τους τέτοια, είναι η ενέργεια τους τέτοια, όπου πολύ γρήγορα μεταλλάσσονται. Η ενέργεια πολύ γρήγορα μπορεί να πάει από το μυαλό στην καρδιά και το αντίθετο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους διδύμους, το ίδιο συμβαίνει και με τους ζυγούς. Είναι οι υδροχόοι, είναι επαναστάτες. Πολλές φορές ονειρεύονται, έχουν ένα πολύ μεγάλο όραμα, ένα καταπληκτικό όραμα, ονειρεύονται να φτιάξουν πράγματα, να σώσουν την ανθρωπότητα, να δημιουργήσουν. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, που θεωρείται ένας από τους εξαιρετικούς γενικότερα ηγέτες, ο οποίος αναμόρφωσε την Ελλάδα και προσπάθησε πάρα πολύ για τους Έλληνες γενικότερα και να έχουν μια, ας το πούμε, καλή ζωή. Το αφήνω εδώ, δεν πολύ το οικολογώ, γιατί ο καθένας έχει και τις απόψεις του, αλλά το λέω έτσι σαν μια άποψη από ζωδιακής απόψεως. Υπήρχε ο Ντίκενς, ο Κάρολος Ντίκενς, υπήρχε ο Δαρβίνος, άνθρωποι οι οποίοι, και πολλοί άλλοι βέβαια, οι οποίοι έχουν πραγματικά με τη βαθύτητα της σκέψης τους και την αναμόρφωσή τους έχουν αλλάξει το ρου της ιστορίας. Τους αρέσει βέβαια στους υδροχώους, η τέχνη, η μουσική, οι σπουδές, η φιλοσοφία. Και όταν είναι ενεργειακά δυνατή, διότι φυσικά εδώ πέρα, όταν μιλάμε για ζώδια, εννοούμε για ζώδια τα οποία είναι ενεργειακά δυνατή και όταν είναι αρνητικά. Δηλαδή δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, αλλά έχουν περάσει στο αρνητικό κομμάτι, τότε προάγει ο υδροχός την αρμονία, την αγάπη, τη φροντίδα, προστατεύουμε τους άλλους, φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, αφοσιωνόμαστε. Και το κύριο χαρακτηριστικό επίσης είναι και η ικανότητα για μελέτη της ανθρώπινης φύσης. Τα άτομα του υδροχώου μπορούν να έχουν μια ικανότητα να διαβάσουν το χαρακτήρα και σπανίως κάνουν λάθος στην κρίση τους. Έχουν όλη αυτή την αέρινη δυνατότητα, όλη αυτή την ενέργεια και φυσικά γίνονται και στοχαστές, μπορεί να σπουδάσουν πάρα πολύ, όμως διαπρέπουν και στο επάγγελμα στο οποίο κάνουν. Προσέξτε τώρα εδώ. Μπορούμε να δούμε υδροχώους οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν θα μιλήσω για άλλα ζώδια, γιατί θα μου πείτε μπορεί να συμβεί και σε άλλα ζώδια. Οκ, okay. Μιλάμε τώρα για τους υδροχώους. Να είναι καθηγητές πανεπιστημίου, να έχουν μια απίστευτη φιλοσοφία και να δούμε, ξέρω εγώ, υδροχώους να είναι κομμωτές ή κομμωτρίες. Όμως υπάρχει το εξής σημαντικό. Μπορούν και οι δύο, ανάλογα με το εύρος που θέλουν οι ίδιοι να φτάσουν, να διαπρέψουν. Θα μου πεις, μα στην κομμωτική, ναι, ακριβώς.
μπορούν να κάνουν παπάδες, μπορούν να κάνουν πανέμορφα πράγματα, μπορούν να γίνουν οι pioneers που λένε, δηλαδή να γίνουν οι πρωτοπόροι, εφόσον το θέλουν όμως και εφόσον έχουν την ενέργεια, γι' αυτό σας είπα για την ενέργεια, να το κάνουν και να προχωρήσουν. Στο αντίθετο όμως, στην αρνητική ενέργεια, μπορεί να γίνουν τότε χαοτικοί, διαχυτικοί, όταν λέμε διαχυτικοί, άσχημα όμως διαχυτικοί, παραπλανητικοί, πονηροί, έξυπνοι για τους δικούς τους τρόπους. Δηλαδή ότι αυτό που κάνουν, δηλαδή μπορεί να χειρίζονται μια κατάσταση με λάθος τρόπο ή να χειρίζονται έναν άνθρωπο ή να θέλουν να τον παραπλανήσουν και να το θεωρούν αυτό εξυπνάδα. Και να το θεωρούν, α, είδες τι σου κάνω εγώ τώρα και το καταλαβαίνεις, κάπως σε ένα τέτοιο στυλ. Τότε γίνονται πολύ εγωιστικοί και, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θέλησή τους για την ικανοποίηση των δικών τους επιθυμιών και του δικού τους συμφέροντος. Επίσης μπορεί να αλλάξουν πάρα πολύ εύκολα γνώμη, δηλαδή να περάσουν από το μυαλό που είπαμε στην καρδιά, από την καρδιά στο μυαλό, μέσα σε δευτερόλεπτα. Από τη μία μπορεί να είναι με μια λογική, από την άλλη ξαφνικά να παίρνουν μια άλλη απόφαση. Όταν όμως είναι και στο θετικό τους κομμάτι, τότε μπορούν να γίνουν πολύ θετικοί, διανοητές, να έχουν ακεραιότητα, ειλικρίνεια, στοργική φύση, να αγαπάνε πραγματικά, να ερωτεύονται, να τα δίνουν όλα, πιστοί μέχρι τέλος στην αγάπη τους και γενικότερα μια αγάπη την οποία βιώνουν στον ανώτερο νου. Προσέξτε, ο υδροχός ή η υδροχοΐνα πρώτα ερωτεύεται στο μυαλό και μετά κατεβαίνει στην καρδιά. Πρώτα πρέπει το διανοητικό της κομμάτι να αλλάξει αυτή η βίδα εσωτερική που λένε. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στους διδύμους και στους ζύγους κατά κάποιο τρόπο. Αλλά κυρίως όμως τώρα, μιας και μιλάμε για τους υδροχώους, για ένα κοινό τους χαρακτηριστικό, οι υδροχώοι περισσότερο πρέπει πρώτα να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον στη διανόηση. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι καθηγητής πανεπιστημίου ή κάνει ένα άλλο επάγγελμα ή οτιδήποτε. Απλά το λέω σαν ένα παράδειγμα, μην παρεξηγήσετε. Λοιπόν, αυτό είναι το σημείο κλειδί του σχετικό με την αγάπη. Βεβαίως, τα καταφέρνουν εκεί που οι άλλοι μπορεί και να αποτύχουν. Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, εσωτερική δύναμη. Μπορεί να γίνουν πολύ επιμελείς, προσεκτικοί, πειθαρχημένοι, βέβαια είναι και ευμετάβλητοι, πράγμα που τους κάνει να προσαρμόζονται στις συνθήκες πάρα πολύ εύκολα, μπορούν να εμπιστευτούν εύκολα τους άλλους ανθρώπους, όμως διαθέτουν τη λανθάνουσα ικανότητα να γίνουν ο άνθρωπος ο οποίος συμβολίζει το ζώδιό τους. Θα μου πείτε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική τους φύση, το πεπρωμένο τους, είναι η λέξη ανθρωπότητα. Στην προσπάθειά τους όμως να βοηθήσουν, μπορεί να πέσουν σε πολύ σημαντικές λάθος εκτιμήσεις ανθρώπων. Και μέσα από τη διανοητικότητά τους, με το πολικό τους ζώδιο που είπαμε πριν που είναι ο Λέοντας, περιέχονται όλα τα αισθήματα, η αγάπη και οι συγκινήσεις της καρδιάς και τότε είναι ικανοί να ρίξουν, δηλαδή όταν αισθανθούν άνεση, όταν αισθανθούν ότι εκφράζονται, όταν πάρουν ενέργεια, τότε είναι ικανή. Θα μου πείτε, δεν ταιριάζουμε άλλα ζώδια. Φυσικά και ταιριάζουμε άλλα ζώδια, αλλά λέμε το καρμικό τώρα. Μιλάμε τη δίδυμη φλόγα ή τις αδελφές ψυχές. Τότε ναι, μπορούν να βιώσουν όλη αυτή την αγάπη και την ολοκλήρωση. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι το οποίο εγώ ήθελα λίγο να σας πω για τους υδροχώους. Ο καθένας έχει τη δική του βέβαια την άποψη, έχει τη δική του τι σημαίνει γενικότερα. Αν έχει συναντήσει υδροχώους, όποιους υδροχώους έχει συναντήσει. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουν μια πολύ μεγάλη έτσι, οξύτητα σκέψης γενικότερα, αλλά και μια βαθύτητα που πολλές φορές οι άνθρωποι δεν τους καταλαβαίνουν και τους παρεξηγούν. Παρεξηγούνται εύκολα. Ο τρόπος που σκέφτονται, που στέκονται, που μιλάνε, με αυτά τα οποία πρεσβεύουν, από τη μία μπορεί να γίνουν πολύ πραγματικοί και να σου πω ναι, αυτό σημαίνει, και από την άλλη μπορεί να γίνουν και πάρα πολύ κοινικοί. Από τη μία μπορεί να δείξουν μια εκμάδα, ας το πούμε, αγάπης ή εμπιστοσύνης ή συμπάθειας προς εσένα, και από την άλλη να δείξουν ένα τελείως διαφορετικό και απόμακρο πρόσωπο. Είναι η διπλότητα της φύσης. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι. Φυσικά εννοείται. Σε όλα τα ζώδια υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, είπαμε την ενέργεια του καθενός και πώς τη χρησιμοποιεί και με ποιο τρόπο. Εδώ όμως βάλαμε ένα γενικό. Τι συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή? Ήδη είμαστε στον προθάλαμο. Προσέξτε, έχουν ανοίξει οι πύλες, είμαστε στον προθάλαμο, έχουμε μπει, μπαίνουμε στην εποχή του υδροχώου. Για τα επόμενα χρόνια, τα οποία είναι εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, και χιλιάδες χρόνια, συγγνώμη. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο
εκφράζει απόλυτα τον υδροχό. Δεν ξέρω αν το γράψανε γιατί γνωρίζανε από, αν γνωρίζανε από ζώδια, είναι του Παπάζογλου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, απλά το λέω όμως γιατί είναι και ένα παλιό τραγούδι. Στο οποίο λέει ότι τα πάντα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ακριβώς αυτό είναι και η ενέργεια του υδροχώου. Πάμε να τα αλλάξουμε όλα, αλλά από την άλλη όμως μπορεί να μείνουν και σταθερά. Ένας άνθρωπος λοιπόν υδροχώος μπορεί να έχει τη δύναμη να θέλει να αλλάξει, αλλά από την άλλη όμως να μην το έχει πάρει απόφαση, ας το πούμε, ή να ακούμε πολλές φορές ανθρώπους που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο και να λένε θέλω να τα αλλάξω, να επαναστατούν να κάνουν και να μένουν στάσιμοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως να προχωρήσουμε. Το σημαντικό είναι αυτό εδώ πέρα. Το σημαντικό είναι ο συμβολισμός, είναι η ειδητότητα, είναι η ενέργεια του μυαλού, είναι η ενέργεια της καρδιάς και πώς αυτά μπορούν να συντονιστούν και βέβαια σημαίνει υδροχός βοήθεια στην ανθρωπότητα και βοήθεια προς τους άλλους ανθρώπους. Εγώ τα μαζεύω τώρα αυτά εδώ πέρα, διότι αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θέλω από εσείς να επιλέξετε τώρα εδώ, έχω βάλει βέβαια βασιλιάδες, που αντιπροσωπεύουν το ζώδιο του υδροχώου. Βέβαια θα μου πείτε ναι, εδώ αντιπροσωπεύουν και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, όμως όχι, θα το πάμε άντρες, γυναίκες, εσείς έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε ποιο deck σας αρέσει. Θα σας τα φέρω και λίγο κοντά να τα δείτε, γιατί είναι και υπέροχα και σαν να τα δείτε εδώ πέρα πόσο όμορφα είναι, να επιλέξετε, να εμπνευστείτε, αυτό είναι το πρώτο deck. Εδώ ένα επόμενο συγκλονιστικό είναι το επόμενο deck. Το δεύτερο. Το επόμενο deck θα επιλέξω βέβαια και εγώ, γιατί θα κάνουμε πολλές αποκαλύψεις. Εδώ είναι το επόμενο, είναι το τρίτο deck. Και το επόμενο εδώ είναι το τέταρτο deck. Πανέμορφες κάρτες, πολύ εκφραστικές, πολύ δυναμικές, που θέλουν να δείξουν γενικότερα την όλη κατάσταση. Είπα προηγουμένως για πύλες. Να σας πω ένα ακόμα πραγματάκι, ότι αυτή τη στιγμή και για μια περίοδο μπαίνουμε στις πύλες του υδροχώου, όπου θα είναι πολύ έντονο και γι' αυτό δεν είναι τυχαίες και οι αποκαλύψεις, τα πράγματα όλα τα οποία αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά θα δούμε όμως και πολλά θετικά πράγματα, θα δούμε και ανακαλύψεις, θα δούμε και πρωτοποριακά πράγματα, η τεχνολογία να προχωράει και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και 8 πλανήτες στον ή στην υδροχώο, όπου επηρεάζουν και παίζει επίσης ο χρόνος και ο ουρανός μαζί, όπου έρχεται κάρμα και τα ξαφνικά γεγονότα και αποκαλύψεις. Οπότε, γι' αυτό κάνουμε, και δεν είναι τυχαίο που το επιλέξατε κι εσείς, χωρίς να γνωρίζετε, δεν σας είπα εγώ κάτι, εσείς επιλέξατε να κάνουμε αυτό το ρίξιμο, διότι με κάτι συντονιστήκατε, η ψυχή σας, το ενστικτό σας, η διαίσθησή σας, ακόμα και αυτό που είπατε, α, ωραία, στο επιλέξω αυτό γιατί μου ακούγεται καλύτερο ή το διαβάζω καλύτερο, προέρχεται μέσα από μια άλλη νόηση, μια εσωτερική δική σας διανόηση, όπου συντονίζεστε με αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την εποχή. Θα δείτε και έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε πολύ zoom in, να δείτε και πολύ βαθύτητα σε όλα αυτά στα ρηξίματα τα οποία θα κάνουμε. Εσείς επιλέξτε, διότι ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο deck. Εγώ έχω επιλέξει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ το ασπρόμαυρο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε και να ξεκινήσουμε, να βάλω εδώ πέρα, είναι το ρήξιμο του υδροχώου, επαναστατικό ρήξιμο, ιδιαίτερο ρήξιμο και θα δείτε πώς έχει να γίνει με μηνύματα για όλα τα πράγματα. Θα δείτε. Ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν να βάλουμε λίγο τις βάσεις μας. Η μία βάση είναι το ίδιο το ζώδιο. Το ίδιο το ζώδιο, εδώ θα αρχίσω να επιλέγω άλλα ζώδια, άλλες κάρτες ζωδίων, τα οποία έρχονται για να σας βοηθήσουν. Στην επόμενη περίοδο, η οποία είναι άχρονη. Άχρονο. Το συγκεκριμένο ρήξιμο είναι άχρονο. Στο επόμενο είναι ο 11ος, συγγνώμη, θα βάλουμε τον ουρανό. Ο ουρανός, όπου είναι ο κυβερνήτης του υδροχώου, ο ουρανός που σημαίνει βεβαίως και σημαίνει και η εξυπνάδα, αλλά και τα ξαφνικά γεγονότα και είναι και η έμπνευση, γιατί ο υδροχώος σημαίνει γνωρίζω, ξέρω, εδώ είναι η ιδιοφία κιόλας και έχουμε και τον 11ο οίκο που είναι το 11ο ζώδιο, αλλά κυβερνά και τον 11ο οίκο υδροχώος και σημαίνει και η φύλη, είναι οι φίλοι μας, η υποστήριξη, οι άνθρωποι μας, οι γύρω οι άνθρωποι μας και οι βοήθειες και δεν είναι τυχαίο που αντίθετα χτυπάει ο Λέων που είναι να κάνει στο 5ο οίκο που έχει να κάνει πάλι και εκεί με την ομάδα. Δηλαδή βλέπετε ότι μεταξύ τους παίζεται μια αλληλοσυμπλήρωση. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό εδώ πέρα. Τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία θα κάνω είναι, θα τραβήξω, δεν έχω τραβήξει ακόμα, μια αριθμολογική κάρτα και στη συνέχεια θα κάνουμε μια κλασική κάρτα, μία Lenormand και στη συνέχεια
έρωτας, επαγγελματικά και τύχη. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, για να αρχίσω να επιλέγω. Για να πάμε να τα δούμε λοιπόν, τι αποκαλύψεις έχουμε σε πρώτο επίπεδο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε τα ζώδια. Τρία ζώδια. Τρία ζώδια τα οποία έρχονται ως βοήθειες. Αν δεν είναι ζώδια, μπορεί να είναι οροσκόπος, μεσουράνημα, που είναι για εσάς έτσι, ή τουλάχιστον στο συμβολικό τους κομμάτι. Το πρώτο είναι ένας ταύρος, που έχει να κάνει με την οικονομική ασφάλεια, που έχει να κάνει με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με τη δύναμή σας. Το δεύτερο είναι ένας τοξότης, ο οποίος σημαίνει το βλέπω, έχω την ικανότητα να βλέπω μέσα από τα πράγματα και επίσης είναι για υποστήριξη, αλλά και για να βάζετε στόχους. Και το επόμενο είναι ένας κρυός. Λοιπόν, οπότε συμπληρώνεστε με ζώδια της φωτιάς κυρίως, που σημαίνει ο κρυός, έχω τη δύναμη να προχωρήσω, να δω, να κάνω πράγματα. Είναι εκεί για τη δική σας στήριξη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι μας είναι αυτό εδώ πέρα, στο βάλουμε. Να το βλέπετε, είναι υδροχός, ο οποίος παίρνει βοήθειες για όσους επιλέξατε στο πρώτο deck, μέσα από ταύρο, κρυό και με τοξότη. Υπάρχει εκεί για εσάς, είτε είστε άντρας είτε είστε γυναίκα. Το επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με τον ουρανό, με τον πλανήτη, θα επιλέξω πλανήτες. Μπορεί να μην είναι ακριβώς πλανήτες, μπορεί να είναι κάποιοι συμβολισμοί οι οποίοι έρχονται να δώσουν τη δική τους βαρύτητα στο μάλιστα. Και τι έχουμε, αρχίζουμε και έχουμε καρμικά γεγονότα. Λοιπόν, εδώ είναι εσείς να ανακαλύψετε, είναι ο βόρειος δεσμός, είναι καθαρά καρμικός, είναι καρμικότητα της Σελήνης και έχει να ανακαλύψετε εσείς ποια είναι η πορεία σας στη ζωή, ποιο είναι το νόημα της ζωής σας. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σας. Όποια ηλικία, δεν είναι θέμα ηλικίας, γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα τώρα στα γεράματα αυτά να... Ναι. Μην ξεχνάμε επίσης το εξής, γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα και μέσα από και την αριθμολογία, την αστρολογία, ο Πυθαγόρας ξεκίνησε το ταξίδι του αφού ολοκλήρωσε τη μαθητεία του και ό,τι εμπειρίες πέρασε μετά τα 50. Ταξίδεψε και πήγε στον Κρότονα στην Ιταλία σε ηλικία 50 με 52 περίπου ετών. Οπότε μη μου λέτε ότι είναι ηλικία και αυτά. Είναι θέμα καθαρά αντοχών, ενέργειας, δύναμης και για το πόσο κάποιος θέλει να το ανακαλύψει. Έτσι, γιατί κάποιος μπορεί να πει, εγώ θέλω να ανακαλύψω, δεν θέλω να ανακαλύψω το νόημα της ζωής, ας πούμε. Το δεύτερο είναι ένα πολύ καλό κομμάτι. Έχετε ευλογία. Εδώ είναι μια τριπλότητα, η οποία είναι το μεγάλο τρίγωνο, ας το πούμε. Ένα ιδιαίτερο τρίγωνο, το οποίο μιλάει για σας για ευλογίες και τύχη. Στην αστρολογία ένα τέτοιο είδους οι τριγωνισμοί είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι από τα θετικά, από τις θετικές όψεις. Άρα κάτι εσείς φαίνεται στον προσωπικό σας χάρτη, κάτι γίνεται την επόμενη περίοδο, όπως και να είναι όμως πάρε το συμβολισμό, κάτι όμορφο μπορεί να συμβεί για εσάς. Το επόμενο είναι και πάλι ένας άλλος τριγωνισμός, δεν είναι τυχαίος που έρχεται σαν μήνυμα από το πλανήτη Ουρανό να σας πει ότι φωτιά. Φωτιά, επιθυμία. Η επιθυμία σου πρέπει να γίνει φωτιά. Για να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, για να μπορέσετε να προχωρήσετε, πρέπει να έχετε μέσα σας πραγματικά φωτιά που να καίει για να το πετύχετε. Ό,τι και να είναι αυτό. Εντάξει. Το επόμενο τώρα. Πάμε να δούμε οίκους. Η οίκη είναι πολύ σημαντική, διότι οι 12 οίκοι είναι συνδεδεμένοι με εσάς, με την προσωπικότητά σας, είναι πολύ ισχυροί και αποκαλύπτουν τα πάντα όσον αφορά εξωτερική συμπεριφορά, αλλά προτιμήσεις και καθορίζει το ποιοι είμαστε. Ο πρώτος οίκος λοιπόν που βγαίνει έχει να κάνει με τον τρίτο οίκο και είναι τα γενικότερα μηνύματα. Δείτε μια πανέμορφη κάρτα, αιγυπτιακή κάρτα. Μηνύματα λοιπόν, αλλά ο τρίτος οίκος έχει να κάνει και με τη δημιουργικότητα, έχει να κάνει και με το δημιουργώ τη ζωή μου, φτιάχνω πράγματα. Ο επόμενος οίκος είναι ο δέκατος, πολύ σημαντικός, που έχει να κάνει με όλο τον κόσμο, κοινωνικοποίηση λοιπόν, να βγείτε προς τα έξω, να εξωτερικευτείτε με όλο τον κόσμο, να δείτε τι συμβαίνει κτλ. Και ο δεύτερος οίκος που σημαίνει έχω, κατέχω, είναι η ύλη, είναι τα οικονομικά, είναι τα αποκτήματα, είναι η όλη σας προσπάθεια. Φαίνεται ότι ευνοείστε, όσοι επιλέξετε το πρώτο deck, στο οικονομικό και όλα κομμάτι. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε. Το επόμενο που θα επιλέξουμε είναι μία κάρτα, μία αριθμολογική κάρτα και θα σας πω τώρα τι έχουμε να κάνουμε. Θα σας πω. Εδώ έχουμε τον αριθμό 55. Ο αριθμός 55 που είναι η περιπέτεια. Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Σας το λένε για τα χαρτιά.
Όλα αυτά εδώ πέρα, όλα αυτά τα οποία κάνουμε, όλα αυτά τα οποία γίνονται, είναι να σας πείσουν ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια. Ναι, άλλες φορές έχει πολύ θετική γεύση, όμορφη γεύση, γλυκιά γεύση η ζωή, και άλλες φορές έχει μια πολύ αλμυρή ή ξινή γεύση και μας βγαίνει ξινό που λένε. Περιπέτεια. Είναι ο αριθμός 55. Είναι ένας master number, έτσι, το βλέπετε, master number, κυρίαρχος αριθμός, πολύ ισχυρός αριθμός, πολύ ισχυρή δόνηση, αλλά σας προτρέπει και να σας πει, πάρτε το αλλιώς, δείτε ότι όλα τα πάντα είναι γενικότερα μία περιπέτεια στη ζωή, στην οποία και εσείς πρέπει να το δείτε ως έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Γνωρίζουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι, μισό λεπτό να το βρω, ένα λεπτάκι. Πού ήταν, καλέ, που το βάλε? Ναι, καλέ, μπροστά μου είναι, δεν το είδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν τον 11ο οίκο. Προσέξτε, έχουμε 11. Έχουμε και το 55. Θα μου το προσθέσετε. Οπότε, 11ο οίκο, όχι το 35, 11ο οίκο. Προσθέτουμε λοιπόν 55 και 11 μας κάνει 66. Φτάνε πάλι σε ένα master number, όπου 66 έχει να κάνει με τη θεραπεία, αλλά και τις βαθύτερες σχέσεις. 6 είναι ο αριθμός της αρμονίας, ο αριθμός των ισορροπιών, ο αριθμός της ψυχής κατά κάποιο τρόπο στην αριθμολογία, και επίσης είναι και ένας αριθμός που μας βοηθάει στις ιδιαίτερες σχέσεις. Προσθέστε τώρα το 66, εντάξει, το 66, στην ημέρα, προσέξτε τι λέω, ημέρα γέννησης, μην μου μπερδευτείτε, ούτε δρόμο ζωής, ούτε πεπρωμένο, ούτε ψυχή, ούτε τίποτα, τίποτα. Ημέρα μόνο γέννησης. Ό,τι ημέρα, δηλαδή αν έχετε γεννηθεί την πρώτη, οπότε κάνει 66, συν 1 μας κάνει 67. Το 6 και το 7 παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν έχετε γεννηθεί 2, πάει 66, συν 2 πάει 68 και ούτω καθεξής. Εντάξει, κάνετε εσείς την πρόσθεση. Αν έχετε γεννηθεί στις 10 του μήνα, πάει 66, συν 10 πάει 76. Άρα έχετε το 7 και το 6. Πολύ σημαντική αριθμή. Αυτή η αριθμή, να τους σημειώσετε κάπως, και αυτούς, και το 11 και το 55 που βγήκε εδώ για το πρώτο, και τον αριθμό που θα βγει την πρόσθεσή σας, διότι θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά στο κομμάτι μπορεί και τις τύχες. Θα το δούμε. Λοιπόν, να τα πάω λίγο πιο εδώ για να αρχίσουμε να συνεχίσουμε με την επόμενή μας ιστορία, που ξεκινάει και να κάνουμε το εξής τώρα. Μηνύματα. Γενικά μηνύματα αποκαλύψεις. Και θα πάμε μετά να δούμε και αυτό το οποίο είναι να κάνουμε για έρωτα, επαγγελματικά και τύχη. Η πρώτη κάρτα που βγαίνει για εσάς από τις κλασικές, μάλιστα, είναι ότι έχετε χαμηλό ηθικό αυτή την περίοδο. Κάπως όλο αυτό μπορεί να σας έχει, η όλη ιστορία να σας έχει εσάς επηρεάσει κάπως, να σας έχει δημιουργήσει μέσα σας μια ανησυχία. Μήπως κάπου τα έχετε βρει λίγο μπαστούνια, γιατί επίσης εδώ πίσω έχουμε και έναν Κρόνο, υπάρχει μια φθορά, υποχρεώσεις, και κάπου όλο αυτό σας επηρεάζει. Σίγουρα θα μου πείτε ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει εσείς να το δείτε, να το ελέγξετε, να απελευθερωθείτε, να το χρησιμοποιήσετε, μιας και έχετε όλες αυτές τις δυναμικές εδώ πέρα. Η επόμενη κάρτα η οποία βγαίνει είναι, πάλι να στο ξώτησε εδώ, εμπιστευτείτε, είναι το γράμμα, είναι κάτι θετικό, είναι, και εδώ έχουμε πάλι ένα 7 μπαστούνι, και το 7 μπαστούνι επίσης σημαίνει και λίγο και λίγο εχθρότητα, σημαίνει και λίγο το περιβάλλον είναι περίεργο, σημαίνει ότι έχω και ανθρώπους γύρω γύρω οι οποίοι με ενοχλούν, με okay. Ό,τι και να είναι όμως, σαν ένα γενικό μήνυμα είναι, μπορείς μέσα από συνεργασίες, μέσα από τη δική σου την ανάλυση να δεις κάποια πράγματα, να δεις ποια είναι τα θετικά για να μπορέσεις να προχωρήσεις σε αυτή τη σχέση ή σε αυτό το κομμάτι το οποίο εσένα κυρίως σε απασχολεί πάρα πολύ. Βάλε στόχους, δες το λίγο πιο αισιόδοξα. Το γράμμα επίσης σημαίνει και επικοινωνία. Μπορεί να πάρεις κάτι θετικό, να επικοινωνήσουμε μέσα από social media. Μπορεί να είναι θετικό και αυτό το οποίο βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και πάμε τώρα να δούμε αυτά τα οποία θέλουμε όσον αφορά. Αυτό ήταν έτσι ένα γενικό. Και πάμε τώρα να δούμε. Πάμε. Το πρώτο κομμάτι το οποίο θέλουμε να δούμε είναι ο έρωτας.
Τι σας αποκαλύπτει ο υδροχόος, τι θέλει να σας πει γενικότερα, τι γίνεται, και αυτό που βγαίνει είναι τι σας είπα για το Λέοντα. Τώρα είναι τυχαίο. Μάλλον ένας Λέοντας θα σας σώσει, φίλος, εραστής, φλερτ, ό,τι και να είναι. Πάντως, αυτό το οποίο λέει, να είσαι δυνατός δυνατή. Το μήνυμα, ανεξαρτήτου ζωδίου τώρα, για ό,τι επέλεξε ο καθένας, είναι να είσαι δυνατός και δυνατή. Αυτό είναι το μήνυμα. Το επόμενο τώρα, όσον αφορά για το κομμάτι, για μισό λεπτό, για το κομμάτι τώρα των επαγγελματικών, αυτό το οποίο βγαίνει είναι πολύ καλό, είναι μη φοβηθείς τις αλλαγές. Είναι 6, πολύ όμορφη κάρτα, είναι το 6 ξυφών, όπου εδώ τα πουλιά είναι αυτά τα οποία τραβάνε τη βάρκα και θέλω να δείξουν ότι οι σκέψεις μας υλοποιούνται. Οι σκέψεις μας, αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, μπορεί να υλοποιηθεί. Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ είναι το νέο ξεκίνημα. Αυτή η κόκκινη κάπα εδώ σημαίνει αρκετή ενέργεια. Έχει πάρει τη βαλιτσούλα της, κοιτάξτε να δείτε. Έχει πάρει τη βαλιτσούλα της και έχει ξεκινήσει για άλλα μέρη για να πάει αλλού, παρόλο που μπορεί να είναι αυτό και λίγο και στεναχωρημένη ή και στεναχωρημένος με όλη την κατάσταση την οποία μπορεί να περνάει. Ξεκινήματα. Προχωρήστε. Δημιουργήστε. Προχωρήστε. Βρείτε τη δύναμη και φύγετε. Προχωρήστε. Ό,τι και να είναι αυτό. Ακόμα και αν πιστεύετε ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Και η επόμενη κάρτα που έχω να επιλέξω είναι ο τροχός της τύχης. Μια πανέμορφη κάρτα η οποία λέει ότι στη ζωή τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Συνήθως αλλάζουν όταν το πάρουμε εμείς απόφαση, το βάλουμε κάτω και προσπαθούμε με επιμονή και πείσμα να αλλάξουμε και να δούμε πού μας πηγαίνει όλη αυτή η ροή γενικότερα της ζωής, πού μας πηγαίνει, πού θέλει να μας πάει, ποια είναι η βασική της ζωή. Αλλά είναι από τις τυχερές κάρτες, είναι από τις πολύ καλές και σας λέει ότι η τύχη είναι εκεί. Εδώ τώρα θέλω να σας πω το εξής. Η τύχη έχει εδώ τον αριθμό 10. Όλος τυχαίος εδώ, αυτό εδώ πέρα μας κάνει τον αριθμό 10. Επίσης ο αριθμός 11 μας κάνει 11 και 11, 2, αλλά είναι σαν να έχουμε δύο άσους ξεχωριστούς. Δείτε λίγο, είπαμε θα προσθέσετε και την ημερομηνία στο όλο κομμάτι εκεί που είπαμε προηγουμένως. Ναι, και θα δείτε εσείς που αυτό σας κάνει κλικ γενικά στη ζωή σας. Τώρα δεν θα σας προτρέψω να πάτε να παίξετε τυχερά παιχνίδια και τέτοια, διότι η τύχη, γενικότερα όταν κάνουμε αστρολογία, αριθμολογία κτλ, η έννοια της τύχης δεν είναι μόνο σε θέμα τυχερών παιχνιδιών. Είναι σε θέμα ότι αλλάζω τη ζωή μου, κάτι σημαίνει ένα γεγονός και εκεί που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα κάτι αλλάζει. Ή μέσα από τον αριθμό κάτι γίνεται και κάπου με οδηγεί όλο αυτό για να αλλάξω την τύχη μου, να αλλάξω το κάρμα μου. Κυρίως αυτό είναι η τύχη. Φανταστείτε, ξέρω εγώ, να σας έχουν πει όχι, λέω τώρα ένα παράδειγμα, γιατί έχει συμβεί. Να σας έχουν πει όχι σε μια εργασία και ξαφνικά να αλλάζει και να πει, ξέρετε, ελάτε τελικά. Είναι ένα γυρίσμα της τύχης. Τύχη είναι και η καθημερινότητα. Η τύχη επίσης είναι και στο παρκάρισμα. Μην το γελάτε καθόλου. Ξέρεις, είναι στη σημερινή εποχή να μπορείς να βρεις να παρκάρεις. Και να πηγαίνεις λοιπόν, να ψάχνεις γύρω-γύρω για να παρκάρεις και τσουπ, να πηγαίνεις και το τελευταίο διάστημα να βρίσκεις θέσεις καινές να παρκάρεις ή εκεί που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, τσουπ, να μπεις μέσα και αυτό τύχη είναι. Λοιπόν. Εντάξει, την τύχη τη φτιάχνουμε εννοείται βέβαια μόνοι μας, συν Αθηνά και Χειρακίνη, αλλά δείτε όμως αυτούς τους συνδυασμούς, κάτι θέλει να σας πει, εντάξει. Λοιπόν, εγώ τώρα από εδώ τα μαζεύω για να πάμε στο επόμενο, στο δεύτερο deck. Πολύ όμορφες καρτούλες αυτές, πολύ ωραίες. Να τις βάλω εδώ πέρα, να τις μαζέψω. Και να πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή. Στο δεύτερο deck, στη δεύτερη επιλογή, όσοι το επιλέξετε. Να σας φέρω λοιπόν εδώ το δεύτερο deck. Να το λοιπόν, δεύτερο deck. Λοιπόν, να το φέρω και λίγο έτσι, να το βάλουμε εδώ πέρα, όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck. Λοιπόν, κάτι έχει να σας πει το δεύτερο deck, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεύτερο deck. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Για να βάλουμε, λοιπόν, εδώ είναι το ζώδιο που θα τραβήξουμε ζώδια. Εδώ είναι ο πλανήτης, ο ουρανός, ο οποίος κυβερνάει το ζώδιο του υδροχώου. Και ο 11ος οίκος κάτι έχει να σας πει. Λοιπόν, ποια είναι τα ζώδια τα οποία έρχονται για τη δική σας τη βοήθεια. Ζώδια για δική σας βοήθεια.
Το πρώτο ζώδιο το οποίο βγαίνει είναι ο Σκορπιός και βέβαια έχει να κάνει και με την μεταμόρφωση, την εσωτερική μεταμόρφωση, τις εσωτερικές αλλαγές. Μπορεί να είναι τώρα φίλος και μιλάμε τώρα ζώδιο, οροσκόπο ή μεσουράνημα να είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσει. Μιλάμε για βοήθειες, έτσι. Το επόμενο είναι ένας Ταύρος. Ταύρος που προσφέρει σταθερότητα, προσφέρει επίσης η ασφάλεια αλλά και οικονομικές απολαβές. Γιατί το ζώδιο του Ταύρου συνδέεται και με τα οικονομικά. Έχουμε έναν Λέοντα. Ο Λέοντας λοιπόν είναι για εσάς η δύναμη, είναι η θέληση, η δύναμη. Και σας λέει για το επόμενο διάστημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται εσείς να βρείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε με ό,τι δυσκολίες και αν αυτό σημαίνει. Αποκαλύπτει λοιπόν ο υδροχός και λέει βρες δύναμη. Χρειάζεται δύναμη, η επανάσταση χρειάζεται δύναμη, η ατομική επανάσταση, εκεί που θες να πας χρειάζεται δύναμη, δεν είναι τόσο εύκολο και πίστη. Και το επόμενο. Πάμε τώρα, τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε μία μαύρη σελήνη Λίλιθ. Είναι το μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο, σας είχα γράψει και ένα άρθρο για τη Λίλιθ. Η Λίλιθ αυτή τη στιγμή επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι η γυναικεία δύναμη, είναι η αποκάλυψη. Είναι επίσης η Λίλιθ αυτή η οποία αντιστέκεται στην αρσενική εξουσία κιόλας. Η Λίλιθ ήταν η πρώτη γυναίκα του Αδάμ και επίσης ήταν εκείνη η γυναίκα η οποία αντιδρούσε γενικότερα στην εξουσία του Αδάμ. Και μετά έρθει η Εύα. Λοιπόν, σύμφωνα και με την μυθολογία. Το επόμενο που βγαίνει είναι το Destiny, είναι το πεπρωμένο σας. Είναι ένα ιδιαίτερο μυστήριο, εδώ πέρα είναι και το Tree of Life, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το δέντρο της ζωής. Έχει και αυτό μια δική του καβαλιστική περισσότερο, καμπάλ, καβαλιστική περισσότερο φιλοσοφία, αλλά κυρίως εδώ έχει να κάνει, όταν βγαίνει στην αστρολογία, έχει το Yod, είναι ένας ιδιαίτερος συμβολισμός, τριγωνισμός, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση στην αστρολογία, στον αστρολογικό χάρτη. Λοιπόν, εδώ πάντως σημαίνει πεπρωμένο, το πεπρωμένο σας καλεί. Μαύρη Λίλιθ λοιπόν και πεπρωμένο. Οπότε μέσα από αυτόν τον συνδυασμό λοιπόν έχουμε πολύ έτσι δυναμικές αλλαγές, θετικές αλλαγές. Λίλιθ, πεπρωμένο, σας καλεί λοιπόν. Και όταν μας καλεί σημαίνει για αλλαγή, σημαίνει για καλές αλλαγές, σημαίνει για να το πάρουμε πάνω μας. Το επόμενο το οποίο βγαίνει είναι, για να δούμε, είναι και βεβαίως Άρης, δύναμη. Πολεμικό, δύναμη, τα βάζουμε κάτω και προχωράμε, δεν μασάμε πραγματικά καθόλου και πουθενά. Δεν σταματάμε για να ικανοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε στη ζωή μας, να το πετύχουμε, αλλιώς τι νόημα έχει η ζωή. Πρέπει να ξεφύγουμε από τον αέναο κύκλο, γιατί ο ζωδιακός κύκλος, αυτό σημαίνει τον αέναο κύκλο που η ψυχή πηγαίνει, γυρνάει, ναι μεν παίρνει εμπειρίες, αλλά μας καθορίζουν οι άλλοι και όλα τι θα κάνουμε. Μεγάλη κουβέντα, το καταλαβαίνω, αλλά στην εσωτερική αστρολογία αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα, από τους οίκους, αυτό το οποίο θέλω να σας πει, είναι ένας 7ος οίκος, αυτά θα τα καταφέρετε όλα, μέσα από συνεργασίες και μέσα από ανθρώπους που είναι εκεί και σας αγαπάνε. Είτε είναι φίλοι, είτε κάνετε κάποιες γνωριμίες, ερωτικές, είτε κάποια νέα γνωριμία η οποία μπορεί να σας εξητάρει. Πάντως είναι πολύ πολύ θετικό, πάρα πολύ καλό. Η επόμενη κάρτα για τον επόμενο οίκο, τον οποίον έχουμε, είναι ο δεύτερος οίκος και εδώ πέρα, που σημαίνει χρήματα. Έχω χρήματα. Είναι η ύλη, είναι η ύλη τώρα μεταφράζεται σε πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι σπίτια, μπορεί να είναι οικονομικά, μπορεί να είναι τύχη, μπορεί να είναι λαχείο, μπορεί, αλλά σας ευνοεί, το βάζω εδώ πέρα, πολύ καλό. Το επόμενο λοιπόν το οποίο έρχεται σαν εύνοια είναι, έχει και πίστη, είναι ο ένατος οίκος, είναι πολύ ιδιαίτερο διότι εδώ πέρα δείχνει και στην χειρομαντία πολύ ιδιαίτερα μυστικά μηνύματα, διότι ο ένατος οίκος έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, έχει να κάνει με το μυστήριο, έχει να κάνει με το κάρμα, έχει να κάνει και δείχνει εδώ πέρα τη χειρομαντία διότι είναι η σφραγίδα της ψυχής στα χέρια μας. Όταν φύσηξε ο Θεός την πνοή του, σύμφωνα με τις αρχαίες γραφές, ας το πούμε, ο άνθρωπος ήταν χωρίς ψυχή και τον φύσηξε και μπήκε αέρας μέσα από τη μύτη του, γι' αυτό και πρέπει και τα μωρά να κλάψουν για να μπει κατά κάποιο τρόπο να ενσωματωθεί, ας το πούμε έτσι, η ψυχή μέσα στο σώμα, λοιπόν, για να πάρει πνοή, αλλά να έχει πίστη, λέει. Ακόμα και στη χειρομαντία, γιατί και η χειρομαντία είναι παρεξηγημένη, δηλαδή όλα αυτά που η αστρολογία,
οι κακώς εννοούμενοι. Εντάξει, τα κακώς εννοούμενα εννοείται ότι δεν τα πιστεύουμε. Αλλά εδώ όμως και η χειρομαντία έχει πολλά πράγματα να αποκαλύψει όσον αφορά με τη σφραγίδα, γιατί εδώ είναι μια σφραγίδα, έτσι. Εδώ είναι μια σφραγίδα που έχει και υπάρχει αυτό και στις γραφές, τέλος πάντων, όπου δείχνει την... για ποιο λόγο έχουμε έρθει σε αυτή την ενσάρκωση και τι χρειάζεται να κάνουμε. Τώρα, στο επόμενο το οποίο θα πάμε είναι σε μία κάρτα αριθμολογική την οποία την εξετάζουμε και ως ατομικά, δηλαδή, εντάξει, όταν σας λέω εγώ για κάρμα. Το κάρμα λοιπόν έχει να κάνει εδώ με το 10, είναι ο αριθμός 10, είναι η ολοκλήρωση του κάρμα, 10. Αυτό τώρα το οποίο χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι προσθέτουμε, εδώ είναι ο 11ος, πού το, όχι εδώ είναι ο ουρανός, εδώ είναι ο 11ος οίκος, προσθέτουμε τώρα τον αριθμό 11 στον αριθμό 10. Ναι, δύο-τρία πράγματα να σας πω. Εδώ πέρα είναι ένας από τους πολύ καλούς αριθμούς. Το 10 θεωρείται και στην αριθμολογία πολύ καλός αριθμός. Είναι η καρμικότητα, είναι ότι τα κάνατε καλά, είναι η ολοκλήρωση, είναι για τους Πυθαγόρους το 10 ήταν ο παράδεισος, ήταν ο παράδεισος τους. Προσθέτουμε τώρα εδώ πέρα το 10 με το 21. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό 21, που και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός για εσάς. Σημειώστε το εσείς στο δεύτερο deck. Και αυτό το οποίο θα κάνετε, στον αριθμό 21 θα προσθέσετε, προσέξτε, την ημέρα γέννησης. Μόνο την ημέρα γέννησης, μην μπερδευτείτε. Μόνο ημέρα γέννησης. Εντάξει. Λοιπόν, και το αφήνω εδώ πέρα. Και αυτό το σύνολο από τον αριθμό 21 που θα βγει, κρατήστε το, κάτι έχει να κάνει με κάποιο πολύ σημαντικό μήνυμα για εσάς. Είναι η τύχη σας κατά κάποιο τρόπο. Πάμε τώρα σε μία από τις κλασικές κάρτες να δούμε το εξής. Ένα λεπτό. Τι έτσι έχουν να σας πούνε για την πορεία σας. Είπαμε είναι άχρονο. Οπα. Έχουμε λοιπόν το... Έχουμε 10 μπαστούνι. Είναι δύσκολο. Είναι ζώρικο. Είναι δοκιμασίες. Είναι εμπόδια. Εδώ έχει να κάνει τον Πλούτονα. Πλουτόνιες λοιπόν ενέργειες. Και σας τα λέει αυτά διότι είναι μέσα στην πορεία της ζωής σας, διότι θα περάσετε μέσα από αυτές τις δοκιμασίες, εδώ να το βάλω να το βλέπετε, μέσα από δοκιμασίες, αλλά έχετε, γιατί εδώ έχουμε και ένα άλλο 10, γιατί θέλω να σου πει ότι θα σας πω τι μπορεί να σημαίνει. Περνάω δοκιμασίες, μπορεί να σας σημαίνει και κάτι το εξής, σημαίνει ότι ολοκληρώνονται οι δοκιμασίες που περνάω, δηλαδή τα εμπόδια και κυρίως για θέματα καριέρας. Κάποια στιγμή τα νέα, τα δυσάρεστα, η δυστυχία, όλα αυτά μπορεί να ολοκληρώνονται, διότι εδώ έχουμε την καρμική ολοκλήρωση. Και όλα αυτά τα εμπόδια μένουν πλέον πίσω. Αλλά, είπαμε, κάνετε κι εσείς, πάτε να συναντήσετε το κάρμα σας, το πεπρωμένο σας. Το επόμενο είναι έτσι, βεβαίως, είναι τύχη, να το. Και εδώ έχουμε τύχη και λύση προβλημάτων. Εδώ έχουμε τον αριθμό 12, από πίσω κρύβεται ο ήλιος. Έχουμε βέβαια και το 7 καρό, το οποίο συνδέεται με τη γη, συνδέεται επίσης με την επιτυχία, συνδέεται επίσης ότι, μάλλον να το πω εξής, συνδέεται με την επιτυχία, αλλά σκέφτομαι πρώτα και μετά επιτυγχάνω. Οι δύο κουκουβάγες είναι και η σοφία, είναι και οι σοφές επιλογές, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας ή κάθε μία από σας θα χειριστεί τις αποφάσεις στη ζωή του για να προχωρήσει. Ωραία, πολύ ωραία. Και πάμε τώρα, μιας και το επιλέξατε, να πάμε να δούμε τα επόμενα σημαντικά κομμάτια της ζωής σας, τα οποία έχουν να κάνουν με το εξής. Να πω το εξής, το κάρμα θα σας το βάλω στο τέλος. Δηλαδή το κάρμα του πρώτου πακέτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου θα μπει στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί για να είναι πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, να δούμε δηλαδή τι καρμικά γίνονται. Θα σας το εξηγήσω, σας το πω. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με έρωτα. Ο έρωτας λοιπόν είναι το 3 πεντάκτινο. Δεν είναι κακή κάρτα, καλή είναι, αν και μιλάει κυρίως για γνώσεις, μιλάει για εμπειρία, μιλάει για εργασία, μιλάει για τέχνη, μιλάει για επιδεξιότητα, μιλάει για τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στον έρωτα χρειάζεται μια επιδεξιότητα, έλα μου ντε και εκεί δεν χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση. Αλλά εδώ όμως, εγώ αυτό που λαμβάνω, επειδή είναι και ένας αριθμός 3 που είναι πολύ καλός, είναι ότι γενικά στον έρωτα υπάρχει εύνοια, πρακτικότητα, δυναμική και μέσα από συνεργασία ή τόπος συνάντησης σε εργασιακό χώρο. Το επόμενο είναι στα επαγγελματικά μας. Για να δούμε στα επαγγελματικά, λοιπόν, εδώ υπάρχει, ναι. Εδώ, όντως, αυτή η περίοδος είναι νεκρή. Είναι σε κόμμα. Κοιτάξτε, να δείτε τα επαγγελματικά, εδώ κοιμούνται. Εδώ κοιμούνται. Το 4 όμως σημαίνει ότι όταν έρθει η ώρα της αφύπνισης, όταν έρθει η ώρα του να ξυπνήσουμε, παίρνετε το σπαθί σας, την πανοπλία σας και πηγαίνετε έξω για να πετύχετε και να κάνετε πράγματα.
Εντάξει, είναι η στάση τώρα που σημαίνει ξεκουράζεσαι, αλλά επίσης είναι μία εποχή κατάλληλη που είναι και λίγο νεκρή, ας το πούμε, εσείς να μαζέψετε τις σκέψεις σας και να αποφασίσετε πώς θέλετε να πορευτείτε και πού θέλετε να πάτε, ποιο είναι το πεπρωμένο σας, πώς θέλετε να πάτε. Λοιπόν, το επόμενο είναι η τύχη, αριθμός τύχης λοιπόν. Και εδώ στην τύχη έχουμε έναν βασιλιά πεντάκτηνο, πολύ καλή κάρτα. Όντως πολύ καλή κάρτα. Σημαίνει συνεργασίες, σημαίνει συμφωνίες, σημαίνει νέες γνωριμίες, σημαίνει νέα πράγματα τα οποία μπορούν να σας οδηγήσουν σε πολύ καλές συμφωνίες ή να σας δείξουν έναν δρόμο ώστε εσείς να ηγηθείτε. Δηλαδή, το ρίξιμο του υδροχώου εσάς είναι αποκαλυπτικό, έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά, αλλά έχουν εμφανιστεί τόσο ωραία πράγματα εδώ πέρα, τόσο ισχυρά, τόσο όμορφα, τόσες ωραία μηνύματα και σας οθεί σε έναν βασιλιά, ο οποίος μπορεί να είναι ένας δικός σας άνθρωπος, να είστε εσείς, να είναι κάποιος γνωστός, αλλά σας οθεί στην επαγγελματική κατάσταση. Η τύχη σας λοιπόν για το επόμενο διάστημα στο άνοιγμα του υδροχώου σας λέει επαγγελματική καταξίωση. Ό,τι και να είναι αυτό, είπαμε, δεν έχει σημασία. Κάποιος μπορεί να είναι στέλεχος επιχείρησης, κάποιος άλλος μπορεί να έχει δική του δουλειά. Σας οδηγεί ώστε να σκεφτείτε, να δείτε, να προχωρήσετε και να κάνετε πράγματα πρωτοποριακά για να έρθει και το χρήμα. Εντάξει λοιπόν, ωραία. Εγώ να αρχίσω να τα μαζεύω σιγά σιγά, δεν πειράζει που με βλέπετε. Για να πάμε λοιπόν στην τρίτη επιλογή που είναι και η δική μου επιλογή, για να την δούμε. Ένα λεπτό, να αρχίσω να τα μαζεύω. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, να μαζέψουμε. Και τους δύο βασιλιάδες και βασίλισσες έρχονται αυτοί εδώ πέρα. Πού ήταν ο 11ος οίκος, εδώ είναι ο 11ος οίκος και να προχωρήσουμε λοιπόν στην τρίτη μας επιλογή. Στο επόμενο μας τώρα λοιπόν πακέτο, όχι, δεν θα το πάρω τώρα, δεν χρειάζεται τώρα, να βγάλω απλά τα επόμενα χαρτιά, τα οποία είναι αυτοί εδώ πέρα οι δύο πολύ ωραίες εικόνες, βασίλισσα, βασιλιάς και βασίλισσα. Εντάξει, ας τους βάλουμε να τα λένε εδώ, αυτή η βασίλισσα ταχώνει στο βασιλιά και του λέει τι τρέχει φίλε, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Θα γίνει τίποτα, θα γίνει καμία εξέλιξη που με ρωτάτε κι εσείς καμιά φορά, τι θα γίνει καμία εξέλιξη. Αν το επιτρέψετε, αν τα βάλετε κάτω, βεβαίως και θα γίνει. Και γιατί να μην γίνει άλλωστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως ζωδιακά, να δούμε με ποια ζώδια είναι αυτά τα οποία ευνοούν το τρίτο πακέτο. Λοιπόν, ζώδια τα οποία ευνοούν το τρίτο πακέτο. Πρώτο ζώδιο βγαίνει πάλι Σκορπιός. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποιος Σκορπιός ή Σκορπίνα, όπου είναι εκεί για να σας βοηθήσει να αλλάξετε, να αλλάξουμε, έτσι, με το δικό τους τρόπο. Το επόμενο είναι Ζυγός. Ένα ζώδιο Ζυγός λοιπόν. Ο Ζυγός έχει να κάνει με τις ισορροπίες. Σας είπα, κοιτάξτε εδώ, είναι ο διπλός συμβολισμός που λέγαμε και προηγουμένως. Ο Ζυγός λοιπόν ή η Ζυγίνα είναι εκεί ώστε να καταφέρετε να εξισορροπήσετε τη ζωή σας, να δείτε, να κρίνετε, να περάσετε μέσα από μια λογική και φυσικά εννοείται και μέσα από τάκτ, μέσα από διπλωματία. Αυτό πολλές φορές ακούγεται άσχημο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε σε όλη μας τη ζωή να είμαστε σε μια πολεμική κατάσταση και να είμαστε συνέχεια τσαντισμένοι και να βγαίνουμε προς τα έξω και ντόμπροι που λένε και δεν ξέρω τι άλλο. Χρειάζεται και ένας τρόπος πολλές φορές λίγο πιο γλυκός, αν θέλετε, με τους ανθρώπους, για να μπορέσει να βοηθήσει και εμάς και τους υπόλοιπους. Το λέμε έτσι γενικότερα. Και βέβαια σημαίνει και έχουμε και ένα καρκίνο εδώ, που τυχαίνει στο τρίτο κομμάτι που σημαίνει αισθάνομαι. Το αισθάνομαι έχει να κάνει με πολλές αποχρώσεις, με πολλές απολύξεις, είτε είναι απολύξεις, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι συνεργασίες, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι φίλοι, φίλες, είτε είναι ακόμα και άνθρωποι από τους οποίους είναι και το ερωτικό κομμάτι. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Πάμε λοιπόν τώρα στους πλανήτες. Οι πλανήτες λοιπόν, οι οποίοι έρχονται για να βοηθήσουν. Ας το πάω λίγο πιο εδώ για να έχουμε και το χώρο μας. Ωραία. Φαίνεται εξάλλου, πλανήτες οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν. Ένας πλανήτης ο οποίος βγαίνει, μάλλον δεν βγαίνει, είναι η Black Lilith. Είναι η Μαύρη Σελήνη, είναι η Lilith, είναι το φαινόμενο του μυστηρίου, είναι η θηλυκή ενέργεια, όμως δεν έρχεται για αρνητικό, εντάξει, έρχεται για θετικό. Έρχεται για βοήθεια.
Έρχεται για να δώσει μια πολεμική, όχι πολεμική με την έννοια του πολεμάου, ναι, με την έννοια του πολεμιστή. Να σας βοηθήσει, να πάρετε δύναμη. Εδώ σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε ενεργοποίηση και δύναμη. Πολύ καλό. Η επόμενη κάρτα, η οποία έρχεται και είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι η Αφροδίτη. Αγάπη. Να τι. Η Αφροδιτούλα λοιπόν. Πολύ θηλυκές ενέργειες πέφτουν εδώ πέρα. Και η θηλυκή ενέργεια σημαίνει ότι ανοίγομαι και στη διέστηση. Ναι, μεν εδώ είναι πολεμίστρια αυτή εδώ πέρα, αλλά έχει και διέστηση. Εδώ βέβαια και η Αφροδίτη σημαίνει και μέσα από την αγάπη, κάνω πράγματα και μέσα από την αγάπη. Και το επόμενο που μας βγαίνει είναι ένα συγκλονιστικό χαρτί επίσης που έχει να κάνει με τη σελήνη, που είναι η ψυχή. Εδώ σημαίνει ψυχή. Να κάνετε λοιπόν στη ζωή σας αυτό που τραβάει η ψυχή σας. Αυτό το οποίο θέλετε, ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι και να είναι. Ακόμα και αν είναι για τους άλλους ή για τον κόσμο έξω, για την κοινωνία, αντισυμβατικό. Είπαμε, ο υδροχός είναι αντισυμβατικός. Δεν συμβιβάζεται. Ο υδροχός θα κάνει πράγματα τα οποία η υπόλοιπη κοινωνία μπορεί και να μην τα δέχεται ή να τα θεωρεί και τι πας να κάνεις τώρα. Λοιπόν, το επόμενο τώρα είναι να δούμε λίγο τους να δούμε τους οίκους. Πρώτος οίκος, το σώμα, η προσωπικότητα. Εδώ όμως είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί, το οποίο σημαίνει ότι πατάτε πολύ δυνατά, τα πόδια σας έχετε πολύ μεγάλη δύναμη, μπορείτε να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα με την προσωπικότητά σας, αλλά και με το να σταθείτε με πολύ μεγάλη δύναμη στα πόδια σας. Και υπάρχει και μια μοναξία. Χρήμα, και εδώ βγαίνει χρήμα, μάλλον δεν βγαίνει ακριβώς χρήμα, εδώ βγαίνει το οικονομικό κομμάτι, βγαίνουν τα αποκτήματα, βγαίνει η ύλη, και η ύλη σημαίνει ότι έχω. Η ύλη σημαίνει του έχω από λίγα πράγματα μέχρι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είναι στο θετικό κομμάτι και βεβαίως το δεύτερο εδώ πέρα, ο δεύτερος οίκος, έχει να κάνει και με τη χαρά. Δηλαδή εργάζομαι κάπου στο οποίο παίρνω πολύ χαρά και από αυτή την πολύ χαρά βέβαια βγάζω και κάποια χρήματα. Και το επόμενο είναι βεβαίως, ναι. Και είναι και ο 7ος οίκος, είναι και ο οίκος των partners, των, ας το πούμε, των συνεργασιών, των συζεύξεων, των γνωριμιών με άλλους ανθρώπους κτλ. Το οποίο είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Πολύ καλά. Το επόμενο είναι μία κάρτα, η οποία είναι η τις αριθμολογικές, για να δούμε εδώ. Αριθμολογική, η οποία βγαίνει. Γέννη, καθίστε, ανακατεύω. Και τι δεν βγήκε. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, να το βάλω, ο 99. Ένας κυρίαρχος αριθμός. Εδώ μιλάει πάλι ώστε να έχουμε το compassion, σημαίνει συμπόνια, να αισθανόμαστε συμπόνια για τους άλλους. Εδώ μεταξύ, αν προσθέσω το 9 και 9 μας κάνει 18 και το 18 φυσικά μας κάνει πάλι 9, έτσι. Και τώρα παίρνουμε τον αριθμό αυτό εδώ πέρα, να σας πω το 11. Λοιπόν, να πω λίγα πραγματάκια βέβαια εδώ. Εδώ το να έχουμε συμπόνια για τους άλλους σημαίνει ότι συμπονάμε, βοηθάμε, κατανοούμε. Τους βλέπουμε ως ανθρώπους, έτσι, όχι ως εκμετάλλευση. Προσπαθούμε και είναι βεβαίως και πολύ συμβατό και πολύ καλά συντονισμένο και με την ενέργεια του υδροχώου και όλες αυτό. Και τώρα τι κάνουμε, έχουμε το 11. Οπότε 99 και 11 μας κάνει 9 και 1, 10. 9 και 1, 10. Οπότε μας κάνει το 110. Λοιπόν, 110 μας κάνει. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε το 110. Κρατήστε αυτό το νούμερο. Και αν θέλετε κάντε το από 110, ναι, 110 όπως είναι ακριβώς και προσθέστε το τώρα στην ημέρα, ημέρα, προσέξτε, ημέρα γέννησης, μόνο ημέρα, όχι μήνα, ούτε έτος, ούτε τίποτα, ούτε δρόμο ζωής, ούτε πεπρωμένα, ούτε τίποτα, μόνο στην ημέρα γέννησής σας. Και ό,τι νούμερο βγει μετά, θα βγει, ξέρω εγώ, 130, θα βγει ένα 135. Okay, αυτά τα νούμερα, το 1, το 3 και το 5 ας πούμε, αυτή η τριπλότητα, κάτι έχει να σας πει. Κάτι είναι για εσάς. Έχει ένα μεγάλο νόημα για εσάς. Εντάξει. Εγώ το αφήνω απλά εδώ πέρα να το βλέπετε και θα το δείτε εσείς στην πορεία γενικότερα αν θέλετε. Κρατήστε και σημειώσεις κτλ. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι. Ποια είναι. Ένα μήνυμα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο φοβάστε γενικότερα, γιατί έχει βγει εδώ πάλι ένα 5 μπαστούνι, είναι η αρρώστια.
Αυτό το οποίο συμβαίνει μπορεί να σας έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια. Και το άλλο το οποίο φοβάστε είναι και η φασαρία. Η φασαρία των ανθρώπων, ξέρετε, η τσακωμία, ας το πούμε. Ναι, γιατί έχει ένα μεγάλο κόστος για εσάς. Ή τυχόν είστε στεναχώριος που μπορείτε να περνάτε. Εδώ βέβαια από πίσω κρύβεται ένας κρυός, αν σας έχει στεναχωρήσει κάποιος κρυός σας ζώδιο ή κρυαρίνα. Απλά εγώ το βάζω σαν πληροφορία στο τραπέζι. Πέρα από αυτά όμως, εκείνο το οποίο εσείς πρέπει να δείτε είναι να προχωρήσετε με συμπόνια. Να συμπονέσετε και αυτόν. Έτσι είναι ο υδροχός. Ο υδροχός θα σας καλέσει να το δείτε συμπονετικά. Έτσι θα σας καλέσει να σας πει όποιος και όποια και να είναι αυτός ή αυτή η οποία σας δημιουργεί κάποιο θεματάκι εκεί. Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να δούμε εκεί. Το επόμενο το οποίο βγαίνει, κοίταξε να δείτε. Έχουμε και εχθρούς. Καλά, εντάξει, έχει βγει. Δεν ξέρω, όσοι με παρακολουθείτε στο κανάλι μου και έχουμε ρίξει και έχουμε κάνει, θα δείτε ότι πάρα πολύ συχνά βγαίνει για εμάς και μία κάρτα η οποία έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μας και φυσικά εννοείται είναι εκεί και δεν είναι για καλό δικό μας. Εδώ αυτό το οποίο βγαίνει, γιατί εδώ είναι και μία ντάμα η οποία είναι σπαθάτη, η οποία δεν είναι και τόσο καλή, δεν είναι και τόσο ευνοϊκά προσκύμενη προς εσάς. Κάποια γυναίκα υπάρχει, είναι στήρα και βεβαίως εννοείται εδώ υπάρχει και η λέξη μαγεία. Γι' αυτό λέμε προστατεύουμε και τον εαυτό μας, τον προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν ανακατευόμαστε με τέτοια πράγματα, ούτε... Εντάξει, δεν ανακατευόμαστε με τέτοια πράγματα και προσπαθούμε να κρατήσουμε τα όρια μας και την απόστασή μας από τέτοιους ανθρώπους. Το άλλο είναι ότι βέβαια είναι φίδια. Εδώ πέρα μια γυναίκα λοιπόν είναι επικίνδυνη απέναντι σε εσάς ή σε εμάς. Υπάρχει από πίσω το ζώδιο Παρθένος ή είπαμε και τώρα είναι ζώδιο, οροσκόπος ή και μεσουράνημα, όπου εκεί τώρα γίνεται και κάποια πράγματα περίεργα. Υπάρχει ένα μίσος. Και αυτό το μίσος εκφράζεται μέσα από βρυσίδι, μέσα από άσχημη, πολύ αρνητική ενέργεια και μέσα από κουτσομπολιά και φήμες τα οποία μπορεί να λέει. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι, λογικό είναι, αν μιλήσω για μένα και για το κανάλι μου και τα λοιπά και για αυτό που είμαι και αυτά, είμαι σίγουρος ότι εννοείται θα υπάρχουν άνθρωποι και γυναίκες όπου δεν θέλουν να μ' ακούνε και να με βλέπουν. Οκ, εντάξει. Μέσα στη ζωή είναι, δείχνουμε λοιπόν κατανόηση, δείχνουμε συμπόνια, εντάξει. Υπάρχει ίσως και μια μικροστεναχώρια για το αυτό που μπορεί να λένε, αλλά εμείς προχωράμε κανονικότατα, προχωράμε. Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη εδώ πέρα. Έχουμε τόσα πράγματα εδώ τα οποία γίνονται και παίρνουν σάρκα και οστά και προχωράνε. Λοιπόν, τώρα όμως να προχωρήσουμε και να δούμε σε θέματα. Ένα λεπτό. Να δούμε θέματα, πρώτα απ' όλα έρωτα, τι μας βγαίνει εδώ πέρα. Το πρώτο κομμάτι είναι ο έρωτας. Ο έρωτας βγαίνει ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Εντάξει, ανανέωση. Εδώ μιλάει για ανανέωση, είναι από τις καλές κάρτες. Μιλάει για δύναμη, μιλάει για ανανέωση, μιλάει για σταθερότητα. Καλές επαγγελματικές και όλες προοπτικές. Μπορεί να υπάρχει και μια γνωριμία και στον επαγγελματικό τομέα, ίσως περισσότερο για εσάς τις γυναίκες να γνωρίσετε κάποιον. Για τους άντρες μπορεί να σημαίνει και μια πρόταση. Είπαμε είναι άχρονο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει για αρκετό καιρό, δεν είναι δηλαδή σε μία-δύο μέρες ή σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα, εντάξει. Και μιλάμε εδώ ότι είναι πολύ πολύ καλό και θετικό και ευνοούνται και οι νέες γνωριμίες. Στα θέματα τώρα τα επαγγελματικά, αυτό το οποίο βγαίνει είναι ένα πολύ καλό και αυτό. Είναι από τις τυχερές, από τις καλές κάρτες είναι το 2 πεντάκτηνο. Τα καταφέρετε και τα εξορροπείτε, αυτό σημαίνει εδώ. Τελικά, παρόλες τις φουρτούνες, παρόλες τις δυσκολίες, με κάποιο τρόπο έρχεται μία εξισορρόπηση στο κομμάτι, των επαγγελματικών θεμάτων. Και σε θέματα τύχης, αυτό το οποίο βγαίνει είναι το 7, μάλιστα, βγαίνει το 7 κούπα. Το 7 κούπα, αγαπημένες φίλες και φίλοι, είναι από τα πιο ιδιαίτερα χαρτιά. Μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι αρνητικό. Εδώ σημαίνει και οι 7 θανάσιμες αμαρτίες. Επίσης σημαίνει 7 γενναίες πίσω χαρίσματος, κληρονομικό χάρισμα, όποιο έχει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να έχει τις διέστησης, τις ενόρασης, τις διόρασης, γιατί είναι λίγο διαφορετικά. Καλά, μοιάζουν, άλλα είναι διαφορετικά. Επίσης μπορεί να είναι ότι έχετε πάρει κάποιο χάρισμα, κάποια ικανότητα, η οποία την έχετε κληρονομήσει.
Ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Σε μένα έχει ξαναβγεί αυτό. Το θυμάμαι σε κάποια βιντεάκια, έχει ξαναβγεί το 7. Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι έχω πάρει και εγώ και γι' αυτό ασχολούμαι με όλα αυτά τα πράγματα που ασχολούμαι. Το αφήνω εδώ πέρα λοιπόν. Η τύχη είναι το 7, είναι της τύχης λοιπόν εδώ πέρα και η τύχη λοιπόν έρχεται μέσα από σωστή τοποθέτηση, μέσα από ακεραιότητα, ήθος και φυσικά εννοείται ότι οι επιθυμίες πρέπει να είναι όχι μέσα από 7 που λέμε θανάσιμα αμαρτήματα και να κάνω πράγματα δηλαδή τα οποία είναι εναντίον των καρμικών, φυσικών και πνευματικών νόμων που υπάρχουν σε αυτή την ενσάρκωση. Διότι εδώ βγήκε και ένα άλλο 7. Το βλέπετε έτσι, 7, 7. Διότι εδώ τι σημαίνει, εδώ σημαίνει όταν κάποιος κάνει κάτι κακό με αρνητική ενέργεια σε έναν άλλον άνθρωπο, θα το πληρώσει. Γυρνάει. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Και όποιος γνωρίζει από καρμικούς νόμους, όποιος γνωρίζει πώς λειτουργούν οι πνευματικοί και καρμικοί νόμοι, έρχεται πίσω. Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο, ωραία. Να αρχίσω να τα μαζεύω λιγάκι πάλι. Εντάξει, θα με δείτε, να φύγει και αυτή εδώ η... Δηλαδή, έλος. Έλος, βρε, εσύ, εσύ χρυσή μου, να πούμε, εντάξει, δηλαδή, τι ζόρι τραβάς, εντάξει, έλος πια. Λοιπόν, να μαζέψουμε, για να πάμε τώρα μετά στην επόμενη και τελευταία μας deck, στο τελευταίο deck, αλλά να κάνουμε μετά, στο τέλος, θα ρίξω από μία κάρτα για τις επιλογές, για να βγουν λίγο τα καρμικά, να δούμε και εκεί τι γίνεται με τα καρμικά, έτσι. Λοιπόν, εγώ μαζεύω, μισό λεπτό, μαζεύω τα ζώδια. Εντάξει, δεν πειράζει, με βλέπετε. Λοιπόν, μαζεύω λοιπόν εδώ τώρα, εδώ τι έχουμε, ναι, εδώ έχουμε συμβολισμούς και τα λοιπά και εδώ έχουμε τους οίκους, ωραία, και να φύγουν αυτοί εδώ πέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και να επιλέξουμε το επόμενο deck, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα οι δύο, εδώ, πολύ καλό. Πολύ ωραίες εικόνες, τις αφήνω εδώ πέρα και πάμε να επιλέξουμε τώρα, να δούμε αποκαλυπτικό είπαμε του υδροχώου και ξεκινάμε ποια ζώδια έρχονται για εσάς όσοι επιλέξατε τέταρτο deck και έρχεται για βοήθεια. Το πρώτο ζώδιο είναι Άρης, συγγνώμη, είναι Κριός, μπερδεύτηκα. Ο Κριός σημαίνει είμαι εγώ, έχω δύναμη και προχωράω και ορμάω σε αυτή τη ζωή με πολύ μεγάλη δύναμη. Βγαίνει ένας Λέων. Εσείς έχετε τώρα δύο ζώδια εδώ, τα οποία ανήκουν ανήκουν στη φωτιά, Κριός Λέων, και σημαίνει πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια, πολύ θέληση και ξανά Σκορπιός, μεταμόρφωση. Κοιτάξτε να δείτε, ο Σκορπιός βγήκε σχεδόν και στα βγήκε σε 3 από τα 4 deck, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν θυμάμαι καλά, δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλο αυτό το οποίο περνάμε και γενικότερα ο υδροχώος σαν μήνυμα, μας λέει ότι για το επόμενο διάστημα όλο αυτό το οποίο περνάτε είναι η εσωτερική μεταμόρφωση. Τέρμα και τελείωση. Λυπάμαι άνθρωποι λέει, λυπάμαι ανθρωπότητα, αλλά αν δεν αλλάξετε εσωτερικά, τότε μην ελπίζετε σε θαύματα ή δεν ξέρω τι άλλο. Το τέταρτο deck στο θέμα των πλανητών έρχεται το στοιχείο της φωτιάς. Οι επιθυμίες και πώς αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Πολύ καλό φωτιά και εδώ πέρα. Το τέταρτο deck είστε φωτιά και λάβρα που λένε. Με πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Όπα. Εδώ τι έγινε, εδώ αυτό. Συγγνώμη. Λοιπόν, το επόμενο είναι, μάλιστα, εδώ έχει να κάνει με τις εκλήψεις της Σελήνης. Είναι ένας συμβολισμός, σηματοδοτεί αλλαγές. Εδώ η Σελήνη λέει, σαν να λέει σε εσάς που επιλέξατε τέταρτο deck, παιδιά, ξέρετε κάτι, έρχονται αλλαγές και πρέπει να τις αγκαλιάσετε τις αλλαγές. Είναι αναγκαίες, πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Και νάτος εδώ πέρα και το κάρμα, το επόμενο είναι εδώ ο Κρόνος. Ο Κρόνος μιλάει για αλήθειες, μιλάει για κάρμα, μιλάει για μαθήματα, μιλάει για πολλά πράγματα. Ο Κρόνος με τον ουρανό έρχονται τώρα εδώ, με κάποιο τρόπο σας επηρεάζουν και μιλάνε για κάρμα και γεγονότα και αποκαλύψεις. Ετοιμαστείτε λοιπόν, διότι στο επόμενο διάστημα και στην προσωπική σας ζωή αλλά και στην πιο έξω ζωή θα γίνουν πράγματα και θάματα. Λοιπόν, ξαναβγαίνει εδώ πέρα ένας ένατος 20. Είναι απίστευτο και... Για μισό λεπτάκι. Πού είσαι? Τι, πού είσαι εσύ? Έχω και το γάτο μου. Θέλει να μπει μέσα. Λοιπόν, οπότε,
Το αφήνω εδώ πέρα να το δούμε. Είναι ο ένατος οίκος που σημαίνει έχει πίστη. Σε αυτά τα οποία γίνονται και έρχονται και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να περάσεις. Ναι, έτσι είναι, συμφωνεί και ο μικρός. Λοιπόν, το επόμενο που βγαίνει είναι, εντάξει, απίστευτο, έχει βγει πάλι ο δεύτερος οίκος. Είναι τα αποκτήματα. Ναι, όντως, όλο τον κόσμο τον προβληματίζει το οικονομικό κομμάτι, πώς θα πάει, πού θα πάει, τι θα γίνει. Φαίνεται όμως ότι με κάτι καλό συντονίζεστε και υπάρχουν βοήθειες και φυσικά βγαίνει και εδώ το πρώτο οίκος που σημαίνει πάτα στα πόδια σου γερά και θα τα καταφέρεις και θα έρθουν όλες αυτές οι αλλαγές οι οποίες μπορεί εσύ να επιθυμείς. Λοιπόν, το επόμενο είναι το να ανακατέψω, να πάρουμε μια από τις αριθμολογικές κάρτες, είναι ο αριθμός 13. Εδώ. Ο αριθμός 13 μιλάει καθαρά για προσπάθεια. Ο αριθμός 13 βέβαια συντονίζεται και με το Σκορπιό, γιατί στα ταρό ο αριθμός 13 έχει να κάνει με τον θάνατο, όπως ξέρετε, αλλά εδώ όμως μιλάει ότι στη ζωή χρειάζεται προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια. Πώς να το κάνουμε. Έτσι γίνεται. Και πάμε τώρα να δούμε τα... Δεν πάμε. Έχουμε το 13. Έχουμε και το 11. Οπότε τι μας κάνει. Μας κάνει τον αριθμό 24. Ο αριθμός 24, ένας αριθμός ιδιαίτερος για εσάς, παίζει μεγάλο ρόλο, και το 13 βέβαια. Οπότε έχουμε το 11, 13, το 24 και προσθέστε τώρα το 24 στον αριθμό ημέρας γέννησης. Θα πάρετε έναν αριθμό. Αυτός είναι πολύ σημαντικός, κάποιο ρόλο παίζει, εσείς θα το δείτε. Λοιπόν, εγώ απλά το κάνω ως αποκάλυψη λόγω του συγκεκριμένου ρηξίματος. Το επόμενο που έχουμε είναι το 7 μπαστούνι. Έχουν βγει μπαστούνι εδώ, χαμός γίνεται. Είναι αρνητικό. Εδώ τώρα το 7 μπαστούνι έχει να κάνει με εχθρότητα, έχει να κάνει με δυσκολίες, ναι, έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι δεν σας αγαπάνε και πάρα πολύ, δεν λέμε όλοι, λέμε κάποιοι, προσέξτε τους, μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε, προσχωρήστε κάνοντας προσπάθεια. Το επόμενο είναι μία από τις Λένορμα, η οποία είναι ένα γενικό, ναι, περνάτε δύσκολα. Περνάτε και εσείς, σηκώνετε το σταυρό σας. Σηκώνετε και εσείς τη δική σας δύναμη, το δικό σας κομμάτι. Εδώ είναι σπαθί, σπαθάτο, το έξι σπαθί. Δύσκολο, βάρος, υποκρισία. Μπορεί να αντιμετωπίζετε αρνητικά σχόλια και υποκρισία. Από πίσω κρύβονται οι δίδυμοι, αν παίζει κάποιο ρόλο για εσάς. Λοιπόν, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον σας και στους ανθρώπους και με ποιους κάνετε παρέα και με ποιους όχι και τι χρειάζεται εσείς να κάνετε και να βάλετε τα όρια και να προχωρήσετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα θέματα τα οποία θέλετε να δούμε, να κάνουμε εδώ. Και το πρώτο μας θέμα είναι, είπαμε, ο έρωτας στη ζωή σας, με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε πάρει τώρα, για να... Ωραία. Λοιπόν, και εδώ, ένας υπότης πεντάκτηνο. Καλός είναι. Έρχεται για σας. Τον θέλετε λίγο πιο cool, ας πούμε, και πιο χαλαρό. Είναι καλό. Γιατί αυτός εδώ πέρα μπορεί να είναι και πιστός, να είναι τίμιος, να έχει αφοσίωση σε εσάς. Αν είστε άντρας, μπορεί να σημαίνει και και για τους δύο υπάρχει, μπορεί να σημαίνει και επαγγελματικές επιτυχίες. Και εδώ σημαίνει, μπορεί να σημαίνει και γνωριμία μέσα στο επαγγελματικό περιβάλλον. Τι γίνεται, όλοι είναι στα επαγγελματικά, τι θα ξεχυθείτε όλοι, θα ξεχυθούμε όλοι, θα βγούμε έξω, θα πάμε στις δουλειές, δεν ξέρω τι, στα γραφεία από εδώ, από εκεί και όποιον βρούμε μπροστά. Έλα εσύ, είσαι ο δικός μου, η δικιά μου. Λοιπόν, okay, εντάξει. Καλό είναι όμως. Αλλά είναι αργός ρυθμός. Δηλαδή, μέχρι να έρθει, λίγο είναι, ναι, γιατί τα πράγματα πρέπει να οριμάσουν πρώτα και να κάνει τον κύκλο του, ό,τι είναι να κάνει τον κύκλο του. Καλή κάρτα όμως. Στα ερωτικά, καλή κάρτα. Λίγο αργός ρυθμός. Αυτό. Στο επόμενο, στα επαγγελματικά. Εδώ έχει βγει ένας ακόλουθος σκούπα. Να το σκεδό ο ακόλουθος σκούπα στα επαγγελματικά. Ο ακόλουθος σκούπα είναι καλό. Όμως, λέει εδώ, διέστηση. Στα επαγγελματικά σημαίνει θα πας με τη διέστηση. Θα εμπιστευτείς την εσωτερική σου φωνή. Για να δεις τι γίνεται, για να δεις τι θέλει αυτός εδώ πέρα. Επιτυχία, είναι και μια κάρτα επιτυχίας, σημαίνει και καλλιτεχνικά, είναι καλό χαρτί όσον αφορά στα επαγγελματικά, δεν είναι κακό χαρτί, προσέξτε μόνο προσέξτε, ανώριμες συμπεριφορές στο χώρο εργασίας. Και δικές σας, αλλά και κάποιων άλλων ανθρώπων στο τι σας λένε. Αυτό να έχετε υπόψη σας. Και στο θέμα τύχης, έρχεται το αστέρι. Ω, έλα εντάξει, εσείς πετύχατε jackpot που λένε. Να το αστέρι.
Το αστέρι είναι και το ζώδιο του υδροχώου. Της υδροχώου του υδροχώου. Ρίχνει το νερό, ρίχνει τη γνώση, ας το πούμε, στη γη, για να ξεδιψάσουν οι ψυχές. Βρείτε το σκοπό σας, έχετε αρκετή τύχη μέσα από προσπάθεια. Μέσα από προσπάθεια έχετε πολύ δυνατές ενέργειες. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σας φέρουν δύσκολα ή να σας φέρονται δύσκολα κτλ. Προχωρήστε, μην μασάτε. Είναι πολύ καλό, το αστέρι είναι πολύ δυνατή ενέργεια, είναι η ολοκλήρωση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, είπαμε αυτά, δεν τελειώσαμε όμως, να τα μαζέψω, διότι έχω να κάνουμε κάτι με το καρμικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε να βγει τελευταίο τελικά. Να το αφήσω εδώ πέρα, να τις μαζέψω αυτές τις καρτούλες. Και να πάμε στα καρμικά. Τι να προσέξετε λίγο με τα καρμικά θέματα. Θα σας πω τώρα αμέσως. Δεν θα πάρει πάρα πολύ. 2-3 πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα καρμικά. Το έβαλα στο τέλος για να είναι πιο ξεκάθαρο. Εδώ θα επιλέξω. Είναι με τα DEX. Ή αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε και ελεύθερα. Αλλά εδώ για να το δούμε. Εδώ ήταν το πρώτο DEX. Συγχώρεση. Το δεύτερο deck που έχει να κάνει με το humor, το τρίτο είναι καρμικά, αυτά θα σας τα εξηγήσω, που έχει να κάνει με τη μοναξιά, το τρίτο deck βέβαια, ναι, και το τέταρτο deck είναι με το μισό λεπτό, ναι, έχει να κάνει με το περνάω μέσα από κάποια λύπη και δεν ξέρω αν έχετε χάσει και κάποιον άνθρωπο, κάπως στεναχωρηθήκατε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Το πρώτο καρμικό σας λέει ότι συγχώρεση. Πρέπει να συγχωρέσεις. Ότι εντάξει, εάν δεν συγχωρέσεις, δημιουργείται ένα μπλοκ στη ζωή σου το οποίο εμποδίζει την αγάπη. Αυτό λέει εδώ πέρα. Εάν δεν συγχωρέσεις, είναι νόμοι αυτοί. Γι' αυτό λέμε για πνευματικούς νόμους. Όποιος γνωρίζει από πνευματικούς νόμους, γνωρίζει και πώς πρέπει να πορευτεί. Εδώ λέει λοιπόν ότι καταλαβαίνω, εντάξει, ότι αν δεν συγχωρήσω κάποιους αυτούς που με έχουν πειράξει, αν δεν συγχωρήσω, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα και τα μπλοκάρει όλα. Χιούμορ, ναι, στη ζωή πρέπει να έχουμε και χιούμορ, πρέπει να και γελάμε. Και γι' αυτό λοιπόν επιλέγω, λέει εδώ πέρα, να βλέπω την πιο χαριτωμένη πλευρά της ζωής. Στο τρίτο κομμάτι είναι η μοναξιά και η μοναχικότητα. Δεν είμαι όμως, λέει εδώ, μόνος ή μόνη και να γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου, φίλοι, φίλες, συγγενείς, που σε αγαπάνε πάρα πολύ και δεν χρειάζεται να νιώθεις ποτέ μόνος ή μόνη. Και εδώ, όσον αφορά στο τελευταίο κομμάτι, σημαίνει ότι περνάς μέσα από μια κατάσταση λύπης, αλλά να καταλάβεις, λέει, ότι με το να χάσεις, γιατί ίσως χάσατε κάποιο άνθρωπο, κάποιο ζωάκι, κάτι έχει γίνει για σας. Μπορεί, είναι η θλίψη, είναι ο θρήνος του έχω χάσει κάτι. Το έχω χάσει κάτι έχει πολλές προεκτάσεις, έτσι. Αλλά λέει όμως ότι πρέπει να καταλάβεις ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνεις, να το πούμε έτσι, ότι για να καταλάβεις ότι στη ζωή να εκτιμάς τα πράγματα, όσο και αν είναι αυτά τα δύσκολα, γιατί η ζωή είναι μια εκτίμηση. Η απώλεια είναι μια εκτίμηση των πραγμάτων που είχαμε και που χάσαμε. Είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ο υδροχώος λοιπόν μας περνάει μέσα από πολύ σημαντικά καρμικά μαθήματα, ο καθένας βέβαια με τον deck πρώτο, deck δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, που έχει περάσει για να καταλάβει λοιπόν στη ζωή του όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνει και που πρέπει να συγκεντρωθεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, αυτό ήτανε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας, για την υποστήριξή σας. Αν είσαι καινούριος και σου άρεσε, κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like και πολύ πολύ σημαντικό για όλους, παιδιά, ενεργοποιήστε καμπανάκι. Όπου δείτε στο κανάλι μου καμπανάκι, ενεργοποιήστε το στόλο. Ενεργοποιήστε το, πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι για να παίρνετε τις ειδοποίησεις μόλις ετοιμάζω κάτι τόσο όμορφο και καινούριο και τσουκ να σας έρχεται. Γιατί το YouTube καμιά φορά κάνει κάτι κοτσάνες, τα οποία δεν ειδοποιεί, δεν κάνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με ένα επόμενο καταπληκτικό πρεμέρα ή βίντεο ή live, θα δούμε όπως έρθουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.